Το μεγάλο στοίχημα της κυβέρνησης βεβαίως είναι η επανεκκίνηση του τουρισμού. Κυρίες και κύριοι, βασικό συστατικό για αυτή είναι η επανέναρξη πτήσεων από τα αεροδρόμια και το άνοιγμα των λιμανιών. Φιλοξενούμε στο δελτίο τον αρμόδιο Υπουργό Μεταφορών, τον κύριο Γιάννη Καρούσο. Καλησπέρα, κύριε Καρούσο. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, πότε θα είναι έτοιμο το σχέδιο δράσης και πότε αναμένεται η επανέναρξη των πτήσεων, είναι ένα από τα μεγάλα ερωτήματα που έχουμε τη δεδομένη στιγμή. Έχει συσταθεί η αρμόδια Υπουργική Επιτροπή, την οποία αποτελούν ο Υπουργός Μεταφορών, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Υπουργός Οικονομικών, ο Υφυπουργός Τουρισμού, ο Υπουργός Υγείας, όπως και η Καθοδιοικητική Επιτροπή, την οποία αποτελούν οι γενικοί διευθυντές των πιο πάνω υπουργείων, όπως και μέλη της επιδημιολογικής ομάδας, όπως και η διευθύντρια του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας. Έχουν γίνει αρκετή προεργασία ήδη και ο στόχος είναι μέσα στις επόμενες μέρες να καταρτιστεί ένα σχέδιο δράσης για το πώς θα ξεκινήσουν οι πτήσεις, πώς θα έρθει ουσιαστικά η απαγόρευση των πτήσεων. Και σε αυτόν το σχέδιο δράσης σημαντικό είναι να καταλήξουμε στις διαδικασίες που αφορούν την εμπειρία του ταξιδιού, τους ελέγχους, τα πρωτόκολλα και όλες τις λεπτομέρειες, χρονοδιαγράμματα, με ποιες χώρες, αν θα γίνει έχουμε σε διμερείς... μια εικόνα για το με ποιες χώρες μπορεί να γίνει η αρχή. Γνωρίζουμε, σύμφωνα με τους επιστήμονες, ότι θα πρέπει να έχουμε την ίδια επιδημιολογική εικόνα με τις χώρες που θα κάνουμε αρχή. Γι' αυτό ακριβώς και στην Υπουργική Επιτροπή και στις επιτροπές που θα ετοιμάσουν αυτό το σχέδιο δράσης συμμετέχουν και μέλη της επιδημιολογικής ομάδας και είναι δεδομένο ότι όλες οι αποφάσεις θα ληφθούν με βάση αυτά τα επιστημονικά δεδομένα. Είναι λογικό ότι όταν ξεκινήσει το άνοιγμα των πτήσεων οι χώρες που θα επιλεγούν και οι φάσεις θα είναι σύμφωνα με τα επιδημιολογικά δεδομένα. Δηλαδή, αν μια χώρα αναλόγως των δειχτών που υπάρχουν, τυρά και είναι ασφαλής τα ταξίδια, τότε θα ανοίγονται ουσιαστικά οι πτήσεις. Και αυτό είναι που θα καταρτίζουμε τώρα με χρονοδιάγραμμα, με την επιλογή των χωρών. Ήδη αρκετές χώρες, όπως το Ισραήλ και η Ελλάδα, έχει γίνει μια πρώτη επικοινωνία μαζί τους. Και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όμως, δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχουν εκδοθεί οδηγίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον τρόπο που θα γίνονται τα ταξίδια, που θα είναι ότι το καλύτερο να υπάρχει ένας ομοιόμορφος τρόπος. Γι' αυτό προχωρούμε και εμείς στο να καταρτήσουμε το σχέδιο δράσης το δικό μας, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη τα επιδημιολογικά δεδομένα, αλλά και να βρούμε ουσιαστικά έναν τρόπο στο να ανοίξουν οι πτήσεις, που να είναι και αποτελεσματικός για την επανεκκίνηση της οικονομίας. Μπορούμε να έχουμε μια κάποια κατάληξη, κύριε Υπουργέ, διότι ακούμε από πολλές αεροπορικές εταιρείες ότι αν, για παράδειγμα, εφαρμοστεί το μέτρο του στη μέση μια διαθέση, δεν θα σηκώσουν καν τα αεροσκάφη τους. Αυτά είναι θέματα τα οποία συζητούνται στην Επιτροπή και στον καταρτισμό του σχεδίου δράσης και όλες οι λεπτομέρειες παίζουν ρόλο. Για παράδειγμα, για να ταξιδέψει κάποιος στην Κύπρο θα χρειαστεί ανάλυση, τεστ για τον κορονοϊό πριν το ταξίδι ή θα κάνουμε αυτή την ανάλυση μαζικά με την άφιξη στην Κύπρο. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο εάν θα ισχύσει αυτό με τα 2-3 δυσκολητικότητας των αεροπλάνων. Αρκετές αεροπορικές εταιρείες έχουν αναφέρει ότι δεν πρόκειται να πετάξουν, να προγραμματίσουν πτήσεις εάν θα ισχύσει αυτό το μέτρο. Από την άλλη, αν θα ισχύσει, εννοείται ότι το πακέτο ή η τιμή του εισιτηρίου θα είναι αυξημένη σημαντικά. Είναι ένα πολύ επίπεδο και πολύ πιο θέμα. Απλησίαστε θα είναι να υπολογίσουμε ότι θα είναι 33% πιο ακριβά η τιμή του εισιτηρίου εάν θα χρειαστούν τα 2/3 χωρητικότητας. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο συζητείται και ελπίζω να καταλήξουμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικά με αυτό το θέμα, για να υπάρχει μια ομοιόμορφη διαδικασία και αποφασή. Γιατί καταλαβαίνετε, αν μια χώρα αναφέρει ή αποφασίσει ότι για να δεχτεί αεροπλάνα πρέπει να έχουν χρητικότητα 2-3, ενώ μια άλλη χώρα πει ότι εγώ είμαι εντάξει με το 100%, δημιουργούνται πρακτικά προβλήματα. Είναι θεμελιώδες όμως να βρούμε τον σωστό τρόπο να επανεκκινήσουμε τις πτήσεις, να ξεκινήσει
να ξεκινήσουν η λειτουργία των αεροδρομίων με έναν αποτελεσματικό τρόπο. Δηλαδή να προτείνουμε μία λύση η οποία από τη μία μένα να μπορούν να ξεκινήσουν οι πτήσεις με έναν σωστό τρόπο, από την άλλη όμως να μην επηρεάσουμε τα δεδομένα της υγείας και τη δημόσια υγεία. Και αυτό είναι που θα καταλήξουμε στην Επιτροπή και τις επόμενες ημέρες θα καταρτιστεί το σχέδιο δράσης, γιατί είναι σημαντικό να ειδοποιηθούν και οι αεροπορικές εταιρείες και οι τουριστικοί πράκτορες για να τους δώσουμε και τον χρόνο να κάνουν και αυτοί τις δικές τους διαδικασίες για να μπορέσουμε να προλάβουμε όσον είναι δυνατόν και την τουριστική χρονιά, αλλά και να ανοίξουμε και τη συνδεσιμότητα της Κύπρου. Είμαστε νησί, εξαρτώμαστε από τη συνδεσιμότητα και γι' αυτό και πιέζουμε και δουλεύουμε προς την αποκατάσταση της το συντομότερο δυνατόν. Και φαντάζομαι θα είμαστε στην ίδια γραμμή και για τα λιμάνια. Δεν θα ισχύσει κάτι διαφορετικό εκεί. Παράλληλα θα γίνουν αυτά. Βεβαίως, τα σημεία εισόδου και εξόδου, ό,τι θα ισχύσει για τα αεροδρόμια και τις αερομεταφορές, το ίδιο θα ισχύσει και για τα λιμάνια. Είναι ουσιαστικά οι ίδιες διαδικασίες. Θα ετοιμαστεί ένα σχέδιο δράσης, θα είναι μια σταδιακή άρση των μέτρων. Να μην δώσουμε και το μήνυμα ότι μόλις ξεκινήσουμε, ότι θα ξεκινήσουν οι πτήσεις όπως ήταν κανονικά πριν τον κορονοϊό. Θα είναι μια σταδιακή άρση των μέτρων, θα επιλεγούν χώρες με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα. Μπορεί να δημιουργηθούν και κάποιοι διάδρομοι, κάποιες χώρες ασφαλές ουσιαστικά για το πρώτο σκέλος αυτής της αποκατάστασης της συνδεσιμότητας. Οι αεροπορικές εταιρείες είναι έτοιμες να ξεκινήσουν τις πτήσεις. Έχουμε κάνει αρκετές συναντήσεις και με αεροπορικές εταιρείες για να συζητήσουμε διάφορα προβλήματα. Έχουμε κάνει και συζητήσεις και με αεροδρόμια και με τον σύνδεσμο των αεροδρομίων της Ευρώπης για να δούμε ποια προβλήματα πρακτικά μπορεί να υπάρξουν και να βρούμε λύσεις. Έχουν μπει πάνω στο τραπέζι αρκετές λεπτομέρειες της διαδικασίας και το τι πρέπει να προσέξουμε για να ανοίξουμε ουσιαστικά τις πτήσεις και όπως είπαμε έναν τρόπο παραγωγικό και αποτελεσματικό που να μην όμως επηρεάζουμε τη δημόσια υγεία. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Περιμένουμε νέα και ανακοινώσεις. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ.